Να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ που παραπέμπει σε θρίλερ, επιχειρούν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων και του Ρεθύμνου και σε συνεργασία με τον ιατροδικαστή να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση του θύματος, μέλη του οποίου εντοπίζονται από το μεσημέρι της Τρίτης στο εργοστάσιο της Δεδισά στην Κορακιά. Χθες εντοπίστηκαν και νέα τμήματα του διαμελισμένου πτώματος. Δυστυχώς αυτό το θρίλερ δεν φαίνεται να έχει τέλος. Σήμερα περί τις 4 παρατέταρτο το απόγευμα ενημερώθηκα από τον συνάδελφο υπεύθυνο βάρδια στο εργοστάσιο ότι βρέθηκε μέρος του σώματος του θύματος. Μιλάμε σταμάτησε για μία ακόμη σακούλα. Διαδικασία. Ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία επιλήφθηκε ξανά του θέματος. Το τελευταίο έβριμα αφορά σε μέρος της κάτω κοιλίας και του ισχύου. Σε συνεννόηση με την αστυνομία, η διεύθυνση της ΔΕΔΙΣΑ αποφάσισε να προχωρήσει την παραγωγική διαδικασία στη μονάδα διαλογής των απορριμμάτων ανακύκλωσης υπό την εποπτεία ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια για πιθανό εντοπισμό και των υπολείπων μελών της θεμαχισμένης ορού. Η όγκη των αποβλήτων είναι τεράστια τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Τα απορριμματοπόρα έρχονται με τακτικά δρομολόγια και συνέχεια και αδειάζουν στην εγκατάσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να ξεκινήσει να ψάχνει στα σημεία εκφόρτωσης των οχημάτων. Mm-hmm. Οπότε η διαδικασία που γίνεται είναι αυτή της επεξεργασίας με διαλογή των υλικών, που είναι πιο εύκολη και για να βρεθούν τυχόν μέλη ή τα υπολοιπόμενα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, η ταυτοποίηση είναι δυνατόν να γίνει ακόμη και με ένα μόνο τμήμα του ανθρώπινου πτώματος. Μάλιστα, όταν μιλάμε για την κεφαλή, εκεί ουσιαστικά υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ακόμα και πριν τη γενετική ανάλυση, δηλαδή πριν τη λήψη του γενετικού υλικού. Ουσιαστικά μπορούμε και από τα δόντια και από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου και από άλλα στοιχεία να καταλήξουμε τουλάχιστον σε μια ασφαλή περιγραφή, αν θέλετε, του ατόμου για το οποίο πρόκειται. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο Γρηγόρης Λέων εκτίμησε ότι για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου απαιτείται η ολότητα της ορού. Τόνισε δε ότι έχει σημασία να εξακριβωθεί αν ο τεμαχισμός έγινε πριν επέλθει ο θάνατος. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και με τμήματα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα να έχουμε πράγματι σαφή αιτία θανάτου, εάν και εφόσον ουσιαστικά τα τμήματα τα οποία θα έχουν συλλεχθεί θα έχουν τέτοια στοιχεία πάνω, για παράδειγμα χαρακτηριστικές κακώσεις ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία να μπορούν να μας οδηγήσουν με ασφάλεια σε αυτή την αιτία. Η εκτίμηση του ιατροδικαστή Κρήτης που διενήργησε την ιατροδικαστική εξέταση ότι πρόκειται για άνδρα ασιατικής καταγωγής ηλικίας από 30 έως 40 ετών έχει στρέψει τις έρευνες στην κοινότητα των αλλοδαπών του Ρεθύμνου. Προφανώς μιλάμε για ένα δράστη ο οποίος είναι ικανός για το οτιδήποτε και σε κάθε περίπτωση είναι ένας δράστης ο οποίος διέπραξε ένα έγκλημα αλλά στη συνέχεια με σχεδιασμό προσπάθησε κιόλας να εξαφανίσει τα ίχνη. Όλα δείχνουν ότι ο δράστης ή οι δράστες θανάτωσαν το θύμα και με πρωτοφανές μένος τεμάχισαν με χειρουργική ακρίβεια το πτώμα και πέταξαν τα κομμάτια σε μπλε κάδους ανακύκλωσης για να το εξαφανίσουν.